πάμε Καλαμάτα, φίλες και φίλοι. Πάμε στον Γιώργο Μαρκόπουλο, τον καλό συνάδελφο, γιατί και εκεί είχαμε ένα επεισόδιο. Επιτέθηκαν νεαροί σε έναν 29χρονο. Καλημέρα, Γιώργο. Καλώς τον. Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Ακόμα ένα περιστατικό τυφλής οπαδικής βίας εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 3.30 τα ξημερώματα, όταν το 29χρονο θύμα, φορώντας μια φανέλα της ΣΑΕΚ, καθόταν αμέριμνος εκεί σε ένα μαγαζί, σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης, στην σιδηροδρομικού σταθμού, και σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, τον πλησίασαν από πίσω μια ομάδα 7 ατόμων, χωρίς βέβαια ο άνθρωπος να το αντιληφθεί. Το γεγονός ότι φορούσε φανέλα της αγαπημένης του ομάδας, προφανώς ερέθησε οπαδικά αυτούς τους 7 σε εισαγωγικά νταΐδες, και λειτουργώντας καθαρά με οπαδικά κίνητρα, ήταν Παναθηναϊκοί αυτοί σύμφωνα με τις πληροφορίες, άρχισαν να τον χτυπούν, μάλλον άρχισαν στην αρχή να τον βρίζουν λεκτικά, και κουβέντα με την κουβέντα άναψε η... Ακριβώς το επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο μάτι και στο πρόσωπο με μπουνιές. Γιώργο, μαθαίνουμε πώς είναι, ξέρουμε πώς είναι ο άνθρωπος αυτός, ο 29χρονος, ποια είναι η κατάσταση. Καλά είναι στην υγεία του. Είναι καλά. Καλά είναι στην υγεία. Είναι καλά, αλλά καλά είναι στην υγεία του. Μετά από ξύλο. Δαρμένος βέβαια, καλά είναι στην υγεία του, γιατί επενέβησαν κάποιοι εκεί παριστάμενοι, οι οποίοι ήταν περαστικοί εκείνη την ώρα, φεύγοντας από τα νυχτερινά μαγαζιά, έτσι, και τον έσωσαν τον άνθρωπο. Να πούμε ότι οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου φορούσαν φούτερ με κουκούλες στο κεφάλι και με καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες για να μην γίνουν αντιληπτοί. Η υποδιεύθυνση όμως ασφαλείας της Καλαμάτας την επόμενη μέρα, αξιοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία και το βιντεοληπτικό υλικό που υπήρχε από γειτονικά μαγαζιά, κατάφερε να κάνει μία σύλληψη, ναι, έναν νεαρό Αλβανό 19 χρονών, ο οποίος ήταν στην πόλη εδώ πέρα και σπούδαζε στην Καλαμάτα, και Βέβαια. Από εκεί και πέρα αναζητούνται οι υπόλοιποι 6. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι αυτός ο 19χρονος με τη σύλληψή του αρνήθηκε πως ήταν στο συμβάν σε συγκεκριμένο χρόνο και εκεί στο σημείο. Κρίθηκε όμως ένοχος από το δικαστήριο. Είναι τάχιστες έτσι αυτές οι διαδικασίες όταν πρόκειται για οπαδική βία. Και φυλακίστηκε 26 μήνες και με απαγόρευση εισόδου 5 χρόνια σε αγωνιστικούς χώρους. Μάλιστα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα είναι και από την πλευρά της δικαιοσύνης πολύ έτσι γρήγορα. Έχουν πιο αυστηρά, μακάρι να συλληφθούν και οι υπόλοιποι, έτσι, γιατί μας είπε συνολικά για 7 άτομα. Είχαμε τη σύλληψη του ενός. Και αναζητούνται οι υπόλοιποι στην πόλη. Βεβαίως. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά, Γιώργο. Καλημέρα μας.